θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ποντίων Αργοναύτε Κομνηνή παρουσιάζουν στην αίθουσα εκδηλώσεων Άγγελος Δελιγιώργης τη θεατρική παράσταση «Η Έξοδος», μία ιδέα βασισμένη στο έργο του Σάβα Κυριακίδη. Νέος, νέα Ιλιακά, νέα Ορδανία, νέα Παχτσίδες εφέροντα. Άμα δεν πήγαμε όλα τα βουλία στη Ωσυπή, αποσκευάρισμα και βαγύρευα. Έπαιζα με αυκαγές στην κάμαρα της Παπαδής με όλα τα μωρά της γειτονίας. Η χορτοφτερή το μήναν εμείς τα παιδιά. Εβάλαμε τα λόματα στο σπίτι μου και με εκεί επιρέχαμε να αρχίσει η θάλασσα. Το όνομα με Αναστασία Χατζιώνη. Το χωρί μου έλεγε να το ορμανά μου. Και έτω, 6 ώρες, μακρά με τα ποδάρια σε Σαμσού. Εκεί η γυναίκα το 1905 Κοντά μας έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Καστανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Αργοναύτε Κομνηνή, αλλά ταυτόχρονα και έναν από τους ηθοποιούς της παράστασης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο σύλλογό μας. Γιατί διαλέξατε αυτό το έργο? Οι ημέρες είναι τέτοιες και βρισκόμαστε στο Μάιο μήνα, όπου οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις 19 του Μάη, που είναι η ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων του θηριώδους, μπορώ να πω, συστηματικού πογκρόμ εναντίον τους, από τους νεότουρκους εθνικιστές. Αυτό, αν και πέρασαν 90 χρόνια, οι γενιές οι επόμενες πιστεύω ότι παίρνουν πιο πολύ λίπασμα από τους νεκρούς εκείνους και συνεχίζουν να τους μνημονεύονται, να τους μνημονεύουν και συνεχίζουν να τους σκέφτονται και να τους θυμούνται. Οι καταγραφές είναι πάρα πολλές. Εμείς, ο καθένας από εμάς κάποιον έχει χάσει στην οικογένειά του. Επομένως, τα θύματα είναι αληθινά και δεν είναι ψεύτικα, δεν είναι εικονικά. Όπως κάποιοι άλλοι μπορούν να ισχυριστούν και να ισχυρίζονται, ξέρουμε στην οικογένειά μας ονόματα και τα έχουμε στη διάθεσή τους να δουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν μια θηριωδία πραγματικά. Ο σύλλογός σας είναι ένας δραστήριος σύλλογος. Τι θα δείξει από εδώ και πέρα, τι έχετε προγραμματίσει? Κοιτάξτε, ο σύλλογος Αργοναύτε Κομνηνή εδώ και 80 περίπου, 85 χρόνια, πάμε στα 90, έχει μια πορεία η οποία είναι, έχει άμεση σχέση με τις παραδόσεις, με τα ήθη και τα έθιμά μας, να δώσουμε στις επόμενες γενιές όλα αυτά τα στοιχεία και τα εχέγγυα για να μπορούν να προχωρήσουν. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προετοιμάσει και κάνουμε πολλές εκδηλώσεις. Κάθε μήνα κάνουμε τουλάχιστον 1 με 2 εκδηλώσεις, σημαντικές όμως, οι οποίες είναι είτε παρουσιάσεις βιβλίων, είτε είναι παρουσιάσεις έργων από την ποντιακή ζωή ή από μελέτες που έχουν γίνει. Επίσης, το χορευτικό μας είναι πασίγνωστο ανά τον κόσμο. Είναι εκπρόσωποι των Ολυμπιακών Αγώνων, χόρεψαν στην Ολυμπιάδα. Τη θεατρική μας ομάδα έχει πάει στο εξωτερικό, μέχρι την Αμερική έχει φτάσει χάρη της. Η δουλειά είναι πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη από όλους, από όλα τα μέλη. Και πιστεύω ότι η δουλειά είναι σε βάθος. Δεν είναι δηλαδή δουλειά 2 και 3 ατόμων. Είναι δουλειά όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν γύρω από το αντικείμενό τους ο καθένας. Γεννήθηκα το 1913 στην Καϊτάρτσα του Πόλου. Τον πατέρα μου τον έλεγα Γιώργο και τη μάνα μου Αγδαλινή. Ήθελα να αδερφό τον Ιωσήφ πιο μεγάλο από μένα. Και μία αδερφή. Το χωριό μας δεν ήταν μεγάλο. Οι κάτοικοι ήταν εργατικοί. Δούλευαν στα χωράφια. Έσπαιρναν καπνά, λίγο σιτάρι και λίγα ζαρζαβάτα. Μερικοί είχαν και από καμιά γελάδα. Ζούσαμε φτωχικά, είμαστε αρμονιασμένοι με τους Τούρκους. Ο καθένας είχε την λύση. Εμείς τον Χριστό και εκείνοι τον Μωάμεθ. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Γαλάντης, ο σκηνοθέτης της παράστασης «Η Έξοδος». Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε στο κανάλι σας. Θα θέλατε να σας μιλήσω για το πώς δημιουργήθηκε η Έξοδος. Εγώ παρέλαβα τα κείμενα αυτά, τα οποία ανήκουν στην Τατιάνα Γκρίτσι Μιλιέξ και είναι γραμμένα στην ελληνική, και άλλες μαρτυρίες που ήταν γραμμένες στην ποντιακή. Έπρεπε λοιπόν, μετά από την επιλογή που είχε γίνει από τον κύριο Κυριακίδη, να συνθέσω όλα αυτά ώστε να γίνει μια ιστορία.
η λύση ήταν η σύνδεση αυτή να γίνει με κίνηση. Και έτσι προσπάθησα να δώσω ένα σκελετό με μια δομή μέσα από την κίνηση. Δηλαδή αυτό το υλικό να δομηθεί με κίνηση και να γίνουν όλες οι ιστορίες που λεγόντουσαν με μια, θα έλεγα, εικονοποίηση που λέτε εσείς στην τηλεόραση του κειμένου απάνω στη σκηνή. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει όταν ταυτόχρονα οι ηθοποιοί μιλάνε μία διάλεκτο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι δύσκολο ούτως ή άλλως. Είτε μιλάνε τη διάλεκτο είτε όχι. Γιατί πώς θα κάνεις ηθοποιούς που δεν έχουν εξοικειωθεί σε αυτό? Νομίζω και επαγγελματίες ηθοποιοί δεν έχουν εξασκηθεί στο να μπορούν να πούνε μια ιστορία κινούμενη. Είτε σκηνοθετημένα κινούμενη πάνω στη σκηνή, είτε παίρνοντας στάσεις και πόζες και εκφράσεις. Είναι δηλαδή. Το άλλο, το ποντιακό στοιχείο, η γλώσσα, μάλλον προώθησε το κείμενο. Γιατί είναι μια γλώσσα έντονα συναισθηματική, έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, και όταν είσαι και πόντιος, αυτό το έχεις μέσα σου. Θεατρική παράσταση «Η έξοδος» του Συλλόγου Ποντίων Αργοναύτη Κομνηνή, Εριέλα Χρυσού.